έπειτα από πρόσκληση του κυρίου Νιωτάκη, του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, να επαναληφθεί η εκδήλωση που είχε γίνει στις 16 του Μάρτη στα πλαίσια του διαγωνισμού Free Mobility, του Πανελλήνιου Διαγωνισμού, έπειτα από τη βράβευση των παιδιών σε πανελλήνιο επίπεδο. Τα παιδιά του ΕΠΑΛ ειδικής αγωγής που συμμετείχαν από το Ηράκλειο διακρίθηκαν με το πρώτο πανελλήνιο βραβείο στη διαδικασία στον τομέα ηλεκτρονικής έκφρασης. Τα παιδιά δημιούργησαν μια ιστοσελίδα που λέγεται «Αναφέρω το εμπόδιο, βρίσκω λύση» και είναι πάρα πολύ σημαντική η δράση τους, με την οποία φωτογραφίζουν τα προβλήματα που υπάρχουν στην πόλη και μας ζητάνε και ζητάνε από το Δήμαρχο και τους αρμόδιους φορείς να τα διορθώσουν. Θέλουν να κάνουν το Ηράκλειο μια πόλη ανθρώπινη, μια πόλη βιώσιμη που να συμπεριλαμβάνει όλους τους ανθρώπους, είτε με κινητικές είτε χωρίς κινητικές δυσκολίες, τους ηλικιωμένους, τις μητέρες με τα καροτσάκια τους, τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα όρασης. Είναι βασικό πρόβλημα δημοκρατίας, βασικό πρόβλημα ελευθερίας, μπορεί να πει κανείς, έκφρασης, να μπορεί να κυκλοφορήσει άνετα, ανεμπόδιστα οποιοδήποτε σε όλα βέβαια τα σημεία, αλλά ειδικά στο κέντρο στις πόλεις. Θεωρούσαμε ότι ήταν μια εξαιρετική δουλειά, θέλουμε να την αναδείξουμε, γι' αυτό ουσιαστικά επαναλαμβάνεται δεύτερη φορά σήμερα η εκδήλωση και θα πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, πρώτον για τη δουλειά την οποία κάνανε, η οποία βραβεύτηκε με το Πανελλήνιο βραβείο σε ένα διαγωνισμό που έγινε για όλη την Ελλάδα, και να πω ότι εμείς θα συνεχίσουμε παρόλο στις δυσκολίες και τους καλώ και αυτούς να συνεχίσουν αυτόν τον τιτάνιο αγώνα, τον καθημερινό τιτάνιο αγώνα που δίνουν, και πιστεύω ότι στο τέλος θα καταφέρουμε να κάνουμε το Ηράκλειο μια ανθρώπινη πόλη, μια πόλη που θα σέβεται όλους και όχι ειδικά τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Νομίζω ότι δεν το έχουν ανάγκη, είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς, αλλά νομίζω ότι πρέπει να σεβαστούμε τους εαυτούς μας, την πόλη μας, έτσι ώστε να είναι μια πόλη που αξίζει και σε εμάς και στα παιδιά μας. Δηλαδή, θα πήραμε ένα βραβείο το οποίο θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω σε όλη την Ελλάδα, γιατί αυτό που περνάμε γενικότερα είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας που όλοι έχουμε ανάγκη αυτή την περίοδο, γιατί εδώ που τα λέμε, κανείς δεν έχει το κουράγιο να κάνει αυτό που κάναμε εμείς. Το μέλημά μας που κάναμε αυτή την προσπάθεια είναι αυτό ακριβώς. Είναι να αναδείξουμε τα προβλήματα και να δώσουμε στον Δήμο να καταλάβει ότι η ανθρωπιά είναι πάνω απ' όλα. Ανθρωπιά. Η λέξη ανθρωπιά έχει χαθεί πια. Και είναι άδικο. Εμείς παρακαλούμε το Δήμαρχο, το Λαμπρινό, να βάζει ράμπες στα κτίρια, να κυκλοφορούν οι ανθρώποι που είναι με το αναπηρικό καροτσάκι. Δηλαδή να έχουν πρόσβαση να περνούν οι ανθρώποι, να βοηθάμε, αν δούμε ένα φτωχό άνθρωπο να το βοηθάμε, να το οδηγήσουμε σε καλό δρόμο.